Μετά από πολλές δράσεις, πορείες των μαθητών και συνελεύσεις, πίεσαμε την κυβέρνηση και συνεχίζουμε. Η κυβέρνηση πιθανολογεί το άνοιγμα των γυμνασίων στις 10 Μαΐου. Για άλλη μια φορά τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με κενά σε καθηγητές και πολλές μορφωτικές ελλείψεις από τους μαθητές από την περσινή χρονιά και από τους 5 μήνες κλειστών σχολείων φέτος, που λειτουργούσαν με τηλεκπαίδευση και με όλα τα προβλήματα που είχε και με πολλούς μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν στο μάθημα. Ταυτόχρονα εισάγει τα self-test, τα οποία δείχνει τον μπαλάκι της ατομικής ευθύνης στους μαθητές, αντί να φέρει προσωπικό για να κάνουν επαναλαμβανόμενα τεστ στους μαθητές. Οι μαθητές ζητούν προσλήψεις καθηγητών, τμήματα έως 15 μαθητών, να καλευτούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να σβηστούν οι άδικες απουσίες της τηλεκπαίδευσης. Καλούμε τους μαθητές αύριο, Πέμπτη, στις 11 η ώρα, στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης και Βόσμου. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, όπως κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, και κορυφώνουμε, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι οι μαθητές ακούγονται, ότι οι μαθητές ασκούν πιέσεις και μάλιστα πολύ σημαντικές, και αυτό δεν πρέπει να υποτιμάται. Και πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι για να μην ισχύσει η Τράπεζα Θεμάτων, να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων, να καταργηθεί και το νομοσχέδιο της Κεραμαίος για την αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Γιατί ουσιαστικά, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Τράπεζα Θεμάτων, όταν εφαρμόστηκε το 2014, άφησε 40% των μαθητών μεταξύ τα στέους. Και αυτό επίσης πάρθηκε και πίσω με αγώνες. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και στο πλαίσιο πάλι να συναντήσουμε όσο περισσότερο γίνεται και αυτό, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία με το self-test, με το μπαλάκι της ευθύνης να πετυχαίνει συνέχεια στους μαθητές και στους γονείς. Και ουσιαστικά αυτό που διεκδικούμε και εμείς είναι φυσικά και να γίνονται τακτικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, αλλά από κλιμάκια του ΕΟΔΗ, το οποίο είναι και αρμόδιο για την διάγνωση του κορονοϊού. Μαθητές από την πρώτη μέρα από το άνοιγμα των σχολείων αγωνιζόμαστε για υγεία και παιδεία. Δεν κάθισαμε σταυρωμένα χέρια ούτε τις δύο εβδομάδες που ήμασταν τώρα ανοιχτά. Τα αιτήματά μας είναι οι τεστ στην ευθύνη του κράτους, 15 μαθητές ανά τάξη, πρόσληψη καθηγητών και καταρριφτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες, κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων, να δοθεί η ημερομηνία των Πανελληνίων και να πάρουν πίσω τη βάση της εισαγωγής.